Φορώντας μάσκες και τηρώντας όλα τα μέτρα που επιβάλλουν οι συνθήκες, οι μετανάστες που οδηγήθηκαν χθες το βράδυ στο κλειστό κολυμπητήριο Χανίων προσπαθούν να συνέλθουν από την περιπέτειά τους στη θάλασσα. Εξαντλημένοι φυσικά, κουρασμένοι και ταλαιπωρημένοι. Εμείς έχουμε φροντίσει ούτως ώστε να έχουν γεύματα κανονικά και ενδιάμεσα, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες στις οποίες έχουν ζήσει όλες αυτές τις μέρες τους έχει εξαντλήσει σωματικά. Κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ έφτασε το πρωί στο χώρο που φιλοξενούνται, λαμβάνοντας τεστ για κορονοϊό. Πρέπει να δουλέψουμε με προσοχή, δηλαδή διασφαλίζουμε και το προσωπικό έτσι, εντάξει, και τη δημόσια υγεία. Τρία παιδιά χρειάστηκε να μεταφερθούν προληπτικά στο νοσοκομείο για να εξεταστούν. Η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και πλέον μετρούν μέρες ώστε να αρχίσει η διαδικασία καταγραφής και οι αρχές να αποφασίσουν για την τύχη τους. Προορισμός τους ήταν η Ιταλία. Όπως ισχυρίζονται, είχαν ξεκινήσει από τα παράλια της Τουρκίας. Πέντε ημέρες ταξίδευαν και το ιστιοφόρο που επέβαιναν υπέστη μηχανική βλάβη, ενώ έπλεε στα ανοιχτά του Ελαφωνησίου. Από εκεί άρχισε χθες το πρωί μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού για την ασφαλή μεταφορά του στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Το μεσημέρι ενημερωθήκαμε από το λιμεναρχείο ότι το σκάφος έπρεπε να προσεγγίσει το λιμάνι της Παλαιόχωρας και να αποβιβαστούν οι επιβαίνοντες σε αυτό. Εδώ σήμερα έχουμε βαρεθεί να βοηθήσουμε την κατάσταση με τους μετανάστες που έχουν έρθει. Από ό,τι φαίνεται είναι καλά στην υγεία τους. Έχουμε προσφέρει νερά και θα φέρουν και ένα μικρό σνακ. Μπεμπιλίνα γιατί έχει κατημωρά και ρουχαλάκια για τα παιδάκια έχουν έρθει. Η κινητοποίηση των αρχών και των εθελοντών ήταν άμεση. Ανάμεσα στους επιβαίνοντες στο ιστιοφόρο ήταν παιδιά και ένα βρέφος 6 μηνών. Τηρούμε τα πρωτόκολλα, τα υγειονομικά πρωτόκολλα για να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα. Θα τους θερμομετρήσουμε, θα τους εξετάσουμε και αναλόγως θα δούμε αν είναι καλά στην υγεία, αν χρειαστεί κάποιος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ήταν από την εξάντληση 5 ημερών που ήταν μέσα στο σκάφος. Είχαν ταχυκαρδία και ζάλι. Το τμήμα Χανίων αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζω, μαζί με άλλες εθελοντικές ομάδες, προσπαθούν να το μαζέψουν λίγο και να κάνουν λίγο πιο ανθρώπινη τη διαμονή τους εδώ αυτούς τους ανθρώπους που τόσο πολύ, 5 μέρες τώρα, πραγματικά είναι στη θάλασσα και προσπαθούν κι αυτοί. Ο χειριστής του σκάφους που μετέφερε τους μετανάστες συνελήφθη από τις λιμενικές αρχές των Χανίων ως υπεύθυνος για τη διακίνησή τους και αναμένεται να παραπεμφθεί στον εισαγγελέα.